είστε οι ομάδες. Η αριστερή ομάδα ισορροπία από την κάτω μεριά, η δεξιά ομάδα ισορροπία από εδώ. Για να... Οπα, οπα, γυρώ. Πού πας. Έχεις ζουμί. Μία στο σκώσει να τρέξεις μία στροφή, γιατί χάνει αργά. Εντάξει. Μην το χάσεις. Γιωβάνι, α, έφυγε. Πού είναι η τρόμπα. Όχι, δεν είναι μαζί μου. Εγώ είμαι πίσω από σένα. Έχουν μπερδευτεί όλοι. Όχι, είναι αμάτερα. Εδώ μόνο άκρη-άκρη γιατί βγαίνουν από εδώ, έτσι. Νίκο, πόσα χρόνια κάνεις εδώ ποδηλασία? 2 με 3 χρόνια. Είδα, πήρα πολύ ωραία πλάνα. Δεν φοβάστε αυτές τις απότομες κατηφόρες, δεν σε φοβίζουν? Γιατί πραγματικά εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ και ότι σας έπαινα πλάνο. Έχω ακούσει ότι έχεις πετύχει μεγάλες επιτυχίες, ναι, σύμφωνα με την ηλικία σου. Πρωταθλητής δωδεκανήσου. Είσαι πρωταθλητής δωδεκανήσου. Ναι. Έλαβες μέρος και στα παγκόσμια πρωταθλήματα που γίνανε εδώ στην ΚΟ? Ναι. Δεν πειράζει. Θεωρώ όμως ότι μια μέρα η ΚΟΣ θα καμαρώνει έναν πρωταθλητή σε αυτά τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ποιος είναι ο προπονητής σου? Ο κύριος Γιώργος. Ο κύριος Αλευράκης, ναι. Γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια, προσφέρει πάρα πολλά στην ποδηλασία του νησιού. Θεωρείς ότι είναι ένας άξιος προπονητής για σένα? Ναι, πάρα πολύ καλός. Σε βοηθάει? Πάρα πολύ. Θυμώνει καμιά φορά αν κάνετε λάθος ή όχι? Ναι, έτσι και έτσι, ναι. Άμα κάνω μεγάλο λάθος, ναι. Οι γονείς σου είναι μαζί στην προσπάθεια αυτή που κάνεις? Ναι, πάρα πολύ. Σταμάτησε, βλέπω εδώ έναν από τους πολύ καλούς αθλητές του Κοακού Ομίλου ποδηλασίας. Θεωρείς ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά, γιατί αυτό βλέπω εδώ σήμερα εδώ στο υποκαθέστημα? Γίνεται εξαιρετική δουλειά, γιατί έχει θέμα και ο προπονητής με το τι κάνει στα παιδιά και πώς θα εξασκεί. Και μας το κάνει πολύ διασκεδαστικό, έτσι πως... Πολύ σημαντικό αυτό που είπες, το κάνει πολύ διασκεδαστικό. Ο κύριος Αλευράκης ήταν παλιά πρωταθλητής ποδηλασίας εδώ στην Ελλάδα με φοβερές διακρίσεις. Θεωρείς ότι ένας τέτοιος άνθρωπος συμβάλλει σημαντικά στο να προοδεύσει το άθλημα της ποδηλασίας, ειδικά το mountain bike εδώ στο νησί μας? Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό. Οι γονείς σου είναι κοντά, σε βοηθάνε, σε στηρίζουν? Οι γονείς μου πάντα κάνουν ό,τι θέλω εγώ να κάνω. Μπράβο. Και με υποστηρίζουν για το ό,τι κάνω. Σε βλέπω εδώ, προπονείσαι στον Κοακό Όμιλο Ποδηλασίας. Πώς σε λένε? Αγγελική Αλευράκη. Αγγελική, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είσαι αδελφή του Γιάννη που μίλησα πριν λίγο. Ναι. Θεωρώ ότι είσαι από τις πολύ καλές αθλήτριες, όχι μόνο εδώ στην ΚΟ, αλλά θεωρείσαι και κατά την άποψη των ειδικών ανερχόμενο αστέρι της ποδηλασίας και σε πανελλαδικό επίπεδο. Να σε ρωτήσω κάτι. Είχες λάβει μέρος πριν 1-2 χρόνια ή και φέτος τον Οκτώβριο στο UCI? Ναι. Καλά θυμάμαι και είχες τερματίσει και πρώτη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είχες βραβευτεί. Μπράβο σου. Ναι. Θα ήθελα να πεις ποιες άλλες ακόμα εκδηλώσεις έχεις λάβει μέρος και τι επιτυχίες έχεις κάνει. Στη Μέρα Νεολαίας είχα βγει 10η. Η Μέρα Νεολαίας, αν δεν κάνω λάθος, από την ενημέρωση που είχα από το σύλλογό σου, είναι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα της δικιάς σου ηλικίας. Πόσο ετών είσαι? 10. Άρα είναι ένα, θα έλεγα, πανελλήνιο πρωτάθλημα το οποίο αφορά ηλικίες δικές σας, έτσι μέχρι 10-12 ετών. Ναι. Και σε ποιους άλλους αγώνες? Είχες λάβει σε αυτόν τον αγώνα μαζί και με άλλα κορίτσια ή αγόρια? Ναι. Ποια ήταν αυτά τα παιδιά? Ήταν η Χριστίνα. Η Χριστίνα που της πήρα πριν λίγο συνέντευξη. Ναι. Και άλλα παιδιά από άλλες ομάδες. Κατά την άποψή σου, η ποδηλασία της ΚΟ τα τελευταία χρόνια γνωρίζει αυξητική πρόοδο και θα έχουμε σε λίγα χρόνια πρωταθλητές στα μεγάλα βάθρα των πανελλήνιων και παγκοσμίων αγώνων? Νομίζω, ναι. Θεωρείς ότι από τη σκληρή προπόνηση που κάνεις εδώ μαζί με τους συναθλητές σου και συναθλητριές σου, κάποια στιγμή κάποια παιδιά θα φτάσουν ψηλά? Ναι. Κύριε Αλευράκη, συγχαρητήρια. Πραγματικά έμεινα εκστασιασμένος από αυτό που είδα σήμερα, από την πολύ ωραία δουλειά που κάνετε εδώ. Πλάθετε χαρακτήρες, το πιο σημαντικό για μένα, σαν άνθρωπο, σαν γονέας. Θα ήθελα να μου πείτε σε ποιο πλάνο δουλεύετε εσείς ως προπονητής αυτά τα μικρά παιδιά. Ξεκινάμε με το δεδομένο ότι
Ένα παιδί που ξέρει ποδήλατο, ουσιαστικά δεν ξέρει ποδήλατο, ξέρει ισορροπία. Προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω σε δύο ρόδες. Εμείς προσπαθούμε να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο, δηλαδή να μάθω το παιδί να κάνει ποδήλατο. Να είναι σωστά η σέλα του, να είναι σωστά τα πόδια του πάνω στο ποδήλατο, να αρχίσει να τοποθετεί σωστά όλο του το κορμί πάνω στο ποδήλατο και από εκεί και πέρα να μάθει να κυκλοφορεί μέσα στην πόλη. Γιατί κινούμαστε μέσα στην πόλη σαν ομάδα. Ξεκινάμε από εδώ, από το Ιπποκράτη, που έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο πιστάκι να μάθουν τα παιδιά τα πρώτα στάδια και μετά σιγά σιγά κατεβαίνουμε μέσα στην πόλη και βγαίνουμε στους δρόμους. Γιατί όταν θα φτάσουν να γίνουν αθλητές, θα πρέπει αναγκαστικά να κινούνται μέσα στους δρόμους. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι επιμένετε ως παλιός πρωταθλητής ποδηλασίας και προπονητής ποδηλασίας, φυσικά, να τα παιδιά σας. Και πραγματικά βλέπω ότι σας αγαπάνε σαν πατέρα, εκτός από τα δικά σας παιδιά και τα άλλα παιδιά σας αγαπάνε πάρα πολύ. Αυτό είδα στις συνεντεύξεις τους. Να τους συντριφίσετε την αγάπη στο ποδήλατο και την πειθαρχία γενικά σε όλους τους τομείς, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Αυτό είδα. Θεωρώ ότι καταρχήν το κυριότερο πρόβλημα που έχει η χώρα μας είναι τα τροχαία, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και η πειθαρχία στο δρόμο είναι ένας από τους πρώτους στόχους που πρέπει να έχουμε, ειδικά αν το περάσουμε σε αυτές τις ηλικίες, ίσως να έχουμε ένα καλύτερο αύριο για όλη την κοινωνία. Που κυκλοφορεί στους δρόμους, δηλαδή για όλους μας. Το κράνος, τα προστατευτικά, τα γάντια, οτιδήποτε υλικό μας προστατεύει και πάνω απ' όλα ο τρόπος ο οποίος κινούμαστε πάνω στον δρόμο πρέπει να καλλιεργηθεί σε αυτή την ηλικία. Στόχοι του κακού ομίλου ποδηλασίας για φέτος και για το μέλλον. Η αγωνιστική στόχη του κακού ομίλου, ο οποίος είναι ένας σύλλογος που μετράει 2-3 μήνες ζωής ουσιαστικά. Έτσι, τα παιδιά πέρυσι αγωνιζόταν με άλλη φανέλα, ωστόσο κάνανε προπόνηση μαζί μου. Έχουν αλλάξει. Λόγω του κορονοϊού έχει αλλάξει όλη μας η ζωή. Περιμένουμε οδηγίες από την Ομοσπονδία και ανάλογα το τι ελευθερίες θα υπάρχουν, γιατί για ελευθερίες μιλάμε πλέον, θα θέσουμε και εμείς τους ανάλογους στόχους. Εμείς είμαστε έτοιμοι και θα κινηθούμε στο επίπεδο που μας επιτρέπει πλέον η Ομοσπονδία και γενικότερα η Πολιτεία να δούμε. Θα συμμετέχουμε όπου μπορούμε, αν μπορούμε και εφόσον αυτό επιτραπεί.